Είναι των περισσότερων. Να. Αν έχουμε δίκαιη αποτίμηση των εισοδημάτων και ειλικρινή δήλωση του δεν φοβάστε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει, κύριε Υπουργέ, στην αδίλωτη εργασία και στο αδίλωτο εισόδημα, στη μαύρη εργασία, Πιστεύω δηλαδή, ότι και τα πιστεύματα... στο κλείσιμο. Πιστεύ... Ναι, μιλάνε για κλείσιμο οι ίδιοι. Πιστεύω ότι τα συστήματα που θα έχουμε θα ευνοούν την ειλικρινή δήλωση του καθενό και νομίζω ότι θα υποστηριχθεί από όλου αυτό το αυτός ο τρόπος ίσπραξης και φόρων και εισφορών ε, και θα, γιατί θα είναι υποφελής για όλους. Ναι, αλλά μιλάμε λίγο γενικά και αόριστα κύριε Υπουργέ. Όταν κύριε λέμε παραπάνω, δεν, μπορώ, δεν, θέλω να το προσδιορίσετε σε ποσό, αλλά αυτό ποσοστία θα πρέπει να δώσει κανεί μια Αυτό κάνει μια η Επιτροπή. Αυτό θα κάνει δηλαδή η Επιτροπή. όταν λέμε παραπάνω, πλήρω να πούμε οργαζόμενος <coughs> 2.500 εισφορές. Το 2,5 αν γίνει ας πούμε 2, 700, λέει κανεί εντάξει 2,700-2,800. Αν, αν, γίνει 5,5, 6, 7, 8 και 10 όμω, είναι φόρο πια. Δεν είναι εισφορά στο ταμείο. Και δεν είναι και ανταποδοτικό σε τελική ανάλυση. Ήταν αν πα στα ταμεία, γελάει ο κόσμο. Με τι τις, με τις παροχέ που έχουν τα ταμεία. Επομένω, ποια ανταπόδοση σου έχει αυτό το τερατώδε που πάτε να κάνετε, αν το κάνετε. Η μελέτη θα σταθμίσει τα πράγματα και θα βάλει μια δίκαιη σχέση εισφο... μεταξύ εισφορών και παροχών. Υπάρχουν ταμεία τα οποία είναι ελληματικά και οι συντάξει πληρώνονται από τα διπλανά του ταμεία αυτό. που είναι μαζί. Και υπάρχουν και ταμεία που δεν βάζει ο κράτο λεφτά όμω και τα οποία εντάσσονται στο σύστημα. Και, και, αυτά, mm. τα οποία όμω στηρίχθηκαν σε πόρου που πληρώναμε όλοι μαζί. Mm. Καλώ πληρώναμε και εμεί θέλουμε να διατηρηθεί αυτό. Ωραία. Mm -hmm. Ονόματα δεν λέμε. Ναι, όχι βέβαια. <laughs> <laughs> και <laughs> πολύ ψευδό θύγουμε που λέμε. Εντάξει, να το κατάλαβα. Αλλά λέτε είναι στα όρια τη λογική, κύριε Υπουργέ. Οι αυξήσει θα είναι λογικέ Λογικέ εννοώ 5, 7, 10%. Εκεί είναι στον όριο μια λογική. Δηλαδή από και πάνω το 50 και το Είπα 100%. Είπα στη Βουλή, για παράδειγμα στου αγρότε, για περίπου 1,5 εκατομμύριο αγρότε, ε, δεν θα ξεπεράσει σε καμία περίπτωση το 13% η επιβάρυνσή του σε σε, ω προ τι νέε εισφορέ. Mm -hmm. Αλλά αν συγκρίνουμε με τι. Τώρα φορές, πόσο είναι, 6,5%. Ναι. Α, και, και θα πάμε αλλά στο διπλάσιο. Και διπλάσιο, σε κλίμα και σε χαμηλέ. Ε, Άρα ε, δεν όχι, και λίγο το όχι, να πα στο 100% όχι, του μιλάμε, σημερινού. Δεν μιλάμε για 13 σε σχέση με το 60. Ε, Πώ, 6, 9, 12 και 20. Θα φτάσουμε okay, στο τέλο. Έχει, έχει μια συγκεκριμένη κλιμάκωση ο αγρότη. Πραγματικά έχει ένα θέμα ω προ τι εισφορέ. Αλλά δεν έπαιρνε και σύνταξη. Ναι. Αυτό που έπαιρνε δεν ήταν η σύνταξη. Ήταν κοινωνικό. Και, η βασική σύνταξη που έπαιρνε των 360 ευρώ εξαφανίζεται το 2026. Οι αγρότε είναι το κομμάτι εκείνο που παίρνει μόνο από τι εισφορέ του. Η ένταξή του στο σύστημα κοινωνική ασφάλισης, που δεν έχει γίνει με τον προηγούμενο νόμο, mm -hmm. έχουν, είναι έξω οι αυρώτες, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και μια συμμετοχή στο σύστημα κοινωνική ασφάλισης. Δεν θα είναι έτσι όπω φαίνεται, πολύ περισσότερο όταν αυτό το μέρο μπορούμε να το εντάξουμε και το εξετάζουμε αυτό και στη δαπάνη. σχεδιασμό βασικός... για την μείωση των φορολογικών του βαρών. Αυτό ο βασικό σχεδιασμό λέω γίνεται αποδεκτό από του εταίρου. Αυτή είναι η συζήτηση που θα ακολουθήσει. Συζητάμε όλοι μαζί και με του φορεί και με του εταίρου ξεκινάει η συζήτηση. Είμαστε στο στάδιο τη ε, ε, παράδοση στοιχείων, πινάκων και συζήτηση πάνω σε τεχνικά θέματα με του εταίρου. Στην αφετηρία είμαστε αριθμό, της των αριθμών, τη εξέταση των αριθμών. Ε, υπάρχει ένα θετικό κλίμα αποδοχή τη προσπάθειά μα. Όταν θα μπούμε στα νούμερα, θα δούμε, δούμε τι θα γίνει. γίνει. Στι βασικέ σα γραμμέ, κύριε Υπουργέ, μπορείτε να επιμένετε γιατί η κυβέρνηση καταλαβαίνουμε ότι έχει βάλει μία-δύο γραμμέ που δεν θέλει να τι ξεπεράσει με τίποτα. Όπω για παράδειγμα, η μειώση τη κύρια συντάξη. Ναι. Μπορεί η κυβέρνηση να τα ξεπεράσει αυτά τα όρια, αν πιεστεί. Γιατί από ό,τι βλέπω, η Τρόικα αγριεύει σιγά-σιγά, μεν, αλλά προ τα εκεί πάει. Νομίζω ότι το, ο σχεδιασμός του νέου συστήματος θα μας επιτρέψει να υποστηρίξουμε με πιστικότητα ότι δεν χρειάζεται να πάμε σε μειώσεις γιατί πολύ σύντομα θα έχουμε καλές αποδόσεις mm -hmm. και θα αποδειχθεί αυτό. Mm -hmm. Το κακό είναι ότι οι δανειστές όταν πραγματεύονται είναι τώρα τα λεφτά. Να, δεν σε με. βάζει στην προοπτική. Mm -hmm. Πιστεύω ότι επειδή είμαστε στην αφετρία μιας καλής προσπάθειας ως χώρα και φέρνουμε θετικά αποτελέσματα και στο ΑΕΠ και δείχνει μια τάση να υπάρχει mm. για την καλυτέρευση των οικονομικών της χώρας, ε, θα δεχτούν να προχωρήσουμε σε αυτό το σχεδιασμό, ο οποίος είναι ωφέλιμος και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Ισχύει χώρας. και για τις φορές αυτό. Ναι. Μπορείτε να υποστηρίξετε την αύξηση των εισφορών. Γιατί οι εταίρε αυτό βλέπω ότι είναι πολύ μεγάλη από 1 από τους να, ναι, ναι, το 1% από του εργοδότε. Δεν είναι το ναι. μισό. Ναι. Ε, επειδή είναι μικρή διάρκεια σε αυτή η χρήση, είπαμε για δύο ή τρία, ναι, δύο, ναι. Ή τρία χρόνια. Ναι. Ε, νομίζω ότι θα είναι ε, ιδιαίτερα έντονη θεσκοληψία από την πλευρά του να στέκονται σε αυτό εμείς και, και να μην πούμε ότι από τη στιγμή που στη χώρα οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν ότι αυτό το μέτρο θα είναι θετικό και για την οικονομία mm. και για τη δική τους. Ε, mm -hmm. Εμείς οι, οι, ως χώρα ενώ και η κυβέρνηση ε, ενδιαφερόμαστε, επιδιώκουμε να κλείσουμε γρήγορα τη συζήτηση. Ναι βέβαια. Να. Οπωσδήποτε. Και γι' αυτό, ο, αφού εξηγηθούν όλα και το νομοσχέδιο θα διαμορφωθεί, γιατί διαμορφώνεται, πρέπει να το κάνω σαφέ. Δεν κοροϊδέψαμε κανέναν. Στείλαμε ένα πλαίσιο πρόταση διαπραγμάτευση στου δανειστέ, για να τρέξει ο χρόνο. Να αρχίσει να τρέχει ο χρόνο. Ό,τι ήταν αναγκαίο για την έναρξη τη διαπραγμάτευση, το κάναμε με την πρόταση αυτή προ του δανειστέ. Δεν ήταν πρόταση προ τη Βουλή. Όχι, δεν είναι Το νομοσχέδιο, το προφάνω, νομοσχέδιο να ναι, 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 θα ναι, ναι, προσδιορίσει. Τώρα, ναι. με τι συζητήσει της λεπτομεριέ του, που αφορά, παράδειγμα, πώ καταβάλλονται τι φορέ, θα είναι το ύψο. Πότε θα το λέει, ύψος. νομοσχέδιο. Πότε υπολογίζεται, δηλαδή. Ε, είχαμε την αισιοδοξία ότι θα μπορούσαμε στι 18 του Γενάρη να την καταθέσουμε. Δύσκολο. Ε, δεν νομίζω δεν ότι δυσκολο. μπορούμε τόσο σύντομα πια. Ε, νομίζω ότι θα καταφέρουμε. Πάμε για τέλος του μήνα. Μέχρι το τέλο του μήνα να το έχουμε θα πούμε μια καλημέρα, κύριε Υπουργέ, στην αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, την κυρία Καλατζάκου, που την έχουμε κοντά μα. Και στον είναι κύριο Λιάκο, τον ελευθερολόγο μηχανικό από το Ταμείο Μισθωτών Τεχνικών. Καλημέρα, είναι δύο από τις που αντιδρούν στα διαφαινόμενα. Καλημέρα και μικρό... στου Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να ανοίξουμε και τη συζήτηση αμέσω μετά. Ελάτε.